Αύριο είναι μεγάλη μέρα. Ο πρόεδρος θα προσφωνήσει τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Θα έχει συνάντηση με αντιπροσωπεία της Exxon Mobil. Από αυτή θα κριθεί αν θα επαναρχίσουν οι γεωτρήσεις. Ενώ αργότερα απόψε να πούμε πως είναι και οι τριμερίσεις με την Αίγυπτο. Ναι, Μιχάλη, καλησπέρα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Θα έλεγα ότι είναι μεγάλη μέρα για τον πρόεδρο και θα μιλήσει η Γενική Συνέλευση και θα πάρει και αυτή την μεγάλη απόφαση από τα στελέχη της ExxonMobil. Η αλήθεια είναι ότι τα ενεργειακά πήραν φωτιά εδώ στη Νέα Υόρκη. Οι συζητήσεις δίνουν και παίρνουν και όλο αυτό το σκηνικό εκνευρίζει την Τουρκία, η οποία ως συνήθως τα έχει βάλει με όλους, Μιχάλη. Mm-hmm. Τα ενεργειακά, οι συζητήσεις για τα ενεργειακά δεν είναι μόνο για την Ανατολική Μεσόγειο που μας αφορούν άμεσα και εμάς και την Ελλάδα και το Ισραήλ και το Αίγυπτο, είναι και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Είναι περίεργο ότι, μάλλον να το πω με διαφορετικά, δεν είναι περίεργο ότι ασχολούνται με το θέμα αυτό, διότι αναζητούν τρόπους να ενισχύσουν όλες οι χώρες τις οικονομίες τους. Σύμφωνα λοιπόν με το επίσημο πρόγραμμα, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι συνεργάτες του θα έχουν συνάντηση με στελέχη της ExxonMobil. Η συνάντηση, όπως είπαμε, θα πραγματοποιηθεί αύριο. Αναμένεται με ενδιαφέρον το αποτέλεσμα των συνομιλιών των δύο πλευρών και θέλουν να ακούσουν τι θα υποθεί όλες οι χώρες της περιοχής. Διότι από τις συζητήσεις, Μιχάλη, θα εξαρτηθεί και η συνέχεια του ενεργειακού προγράμματος σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τον Αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό. Η Τουρκία, στο μεταξύ, είναι έτοιμη, ξέρεις, ανάλογα με την απόφαση της ExxonMobil να δράσει ανάλογα, αν και στη διάρκεια των γεωτρήσεων. Όπως θυμάστε, τα πλοία της δεν τόλμησαν να πάνε στο σημείο όπου βρισκόντουσαν οι γεωτρήσεις των Αμερικανών. Το απόγευμα δική μας ώρας εδώ στη Νέα Υόρκη, το βράδυ σε εσάς, θα πραγματοποιηθεί η τριμερή συνάντηση της Αιγύπτου, της Ελλάδας και της Κύπρου γύρω στις 11 το βράδυ. Είναι πρώτο πιάτο στο τραπέζι η Τουρκία για πολλούς λόγους. Mm-hmm. Ο Ερντογάν προσπαθεί να σπάσει αυτή τη συμμαχία, που όμως, Μιχάλη, θα ενισχυθεί και με τη Γαλλία. Άρα αναμένουμε ότι σύντομα η τριμερής αυτή θα γίνει τετραμερής με τη συμμετοχή και της Γαλλίας. Διευθετούνται οι τελευταίες λεπτομέρειες. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, αν μου επιτρέπεις να πω στα λόγια τουλάχιστον, δίνει γη και είδος στο στρατηγό Αλ-Σίσι. Βεβαίως, ο Αιγύπτιος πρόεδρος ζήτησε έργα, όχι λόγια. Ο υπουργός εξωτερικών της Αιγύπτου είπε στον κύριο Δένδια και στον κύριο Χρυσοβουλίδη ότι δεν πρέπει να ανησυχούν, διότι το Κάιρο δεν πρόκειται να σπάσει ποτέ αυτή τη συμμαχία. Θέλω να σου πω ότι χθες το βράδυ έγινε ένα πολύ ενδιαφέρον δείπνο. Συμμετείχαν οι υπουργοί εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, του Μπαχρέιν, της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αυστρίας. Η συζήτηση πάλι περιλάμβανε την Τουρκία και τα θέματα της ενέργειας. Ανάλογες συνομιλίες γίνονται και με το Ισραήλ και από Ισραηλινούς αξιωματούχους. Και όπως καταλαβαίνεις, όσο η επιστήμη είναι κάτι πανδημία, τόσο περισσότερο θα βλέπουμε την επάνωδο, Μιχάλη, αν θες, στην προηγούμενη κατάσταση. Λοιπόν, να δούμε όμως τώρα και την άλλη όψη, διότι Κυπριακό και Ανατολική Μεσόγειος ήταν στο επίκεντρο μιας σημαντικής συνάντησης του στενού συνεργάτη του Ερντογάν, του Ιμπραχήμ Καλίν, με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της Αμερικής, τον πανίσχυρο Τζέικ Σάλιβαν. Ο Ερντογάν μπορεί να μην συναντηθεί και με τον Μπάιντεν. Οι συνεργάτες τους όμως έχουν καθημερινές συναντήσεις. Είχαμε και τη συνάντηση Τσαβούσογλου Μπλίνκεν. Είναι όπως το λες. Δεν έγινε η συνάντηση με ο Biden. Βεβαίως θυμάσαι, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει. Mm-hmm. Αλλά οι συνεργάτες τους έχουν συνεχίσει συναντήσεις. Και μετά τον κύριο Μπλίνκεν, τον Υπουργό των Εξωτερικών, τώρα που είδε τον Τσαβούσογλου, τώρα ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, ο Σάλιβαν, συναντήθηκε με τον Ιμπραήμ Καλίν. Όλοι ξέρουμε ότι είναι ο πιο στενός συνεργάτης του Προεδρείου της Τουρκίας. Η ατζέντα ήταν μεγάλη, όπως είδαμε στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Αλλά, Μιχάλη, θα εστιαστούμε στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι ο κύριος Σάλιβαν μίλησε για τη σημασία της διατήρησης της σταθερότητας στην περιοχή, σε αντίθετα με τον Καλίν που επαναλαμβάνει όλα όσα κατά καιρούς υποστηρίζει ο Ερντογάν, ότι λίγο πολύ η Μεσόγειος είναι δική του και χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας δεν πρόκειται να προχωρήσει τίποτα. Οι Αμερικανοί δεν συμφωνούν αναγκαστικά με τους Τούρκους και συνεργάζονται στενά με τους άλλους παίχτες της περιοχής, το Ισραήλ, την Αίγυπτο, την Κύπρο και την Ελλάδα. Όμως την ίδια στιγμή δεν θα ήθελαν να αποκλειστεί εντελώς η Τουρκία από το ενεργειακό χάρτη της Μεσογείου, αν και η Τουρκία δεν έχει ούτε φυσικό αέριο, ούτε πετρέλαιο. Τέλος, πληροφορηθήκαμε ότι ο κύριος Τσαβούσογλου και ο Καλίν εξέφρασαν παράπονα για τη μη πραγματοποίηση της συνάντησης του Ερντογάν με τον πρόεδρο Biden.
Βεβαίως, Μιχάλη, η συνάντηση αυτή, όπως και άλλη με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, ήταν στη φαντασία του κυρίου Ερντογάν μόνο. Αυτά. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε. Αύριο πολύ πιο μεγάλη μέρα, πολύ περισσότερες ειδήσεις. Καλό σου βράδυ. Απάντηση στις τουρκικές.